Περισσότερο από ό,τι ακούσαμε είναι οι θέσεις εργασίας. Είναι εξασφαλισμένες οι θέσεις εργασίας στη μελλοντική, ό,τι είναι αυτό, ΔΕΗ, όπως λέγεται? Ναι, είναι λογικό που τους καίει τους εργαζόμενους οι θέσεις εργασίας. Θα πρέπει να τους καίει και τους καίει επίσης το μέλλον όλης της περιοχής, το μέλλον των παιδιών και όχι το μέλλον των μόνο των εργαζομένων της ΔΕΗ και των εργολαβικών και όλων αυτών που στηρίζονται από την δραστηριότητα της ΔΕΗ. Η πολιτεία έχει δεσμευθεί και για τους εργαζόμενους της ΔΕΗ και συγκεκριμένα για τους εργαζόμενους της ΔΕΗ να απορροφηθούν από το κράτος και από την δραστηριότητες, τις καινούργιες δραστηριότητες της ΔΕΗ, οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν. Πρέπει να αναπτυχθούν και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τη ΔΕΗ, όπως παραδείγματος χάρη φωτοβολταϊκά στις λιμνητικές περιοχές, αλλά θα αυξηθεί η δυνατότητα στα 811 ΜΒ της μονάδας φυσικού αερίου και θα δημιουργηθούν και άλλες δραστηριότητες από τη ΔΕΗ. Από εκεί και πέρα, μαζί με την τοπική κοινωνία, τους εργαζόμενους, τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, την τοπική κοινωνία, θα πρέπει να αναπτυχθούν και άλλες δραστηριότητες οικονομικές για να απορροφήσουν τον κόσμο. Σιγά σιγά η κοινωνία και οι νέοι άνθρωποι να εμπλακούν και σε νέες δραστηριότητες. Η πολιτεία θα δώσει χρήματα και εθνικά και ευρωπαϊκά, αλλά το κύριο που πρέπει να καταφέρουμε με το διάλογο είναι να δούμε ποιες είναι οι κατάλληλες δράσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν μαζί με την τοπική κοινωνία, τι θέλει ο κόσμος να κάνει είτε στον πρωτογενή, είτε στον δευτερογενή, είτε στον τριτογενή τομέα, ποιες είναι οι δυνατότητες να τις σχεδιάσουμε μαζί τώρα, να μην τα αφήνουμε όλα για το μέλλον. Είναι 10 χρόνια που υπάρχει σταδιακή μείωση της εργασίας ή της δραστηριότητας στις δημοτικές περιοχές και ο σχεδιασμός είναι μηδαμινός. Πρέπει να σχεδιάσουμε τώρα και για αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει και για αυτό που θα γίνει τις επόμενες μέρες. Υπάρχει εξαιρετικό προσωπικό, είναι άνθρωποι με μεγάλη τεχνογνωσία. Είναι υποδειγματικό και εντυπωσιακό το πόσο καλά και νοικοκυρεμένα δουλεύουν τα εργοστάσια εδώ και αυτό με εντυπωσίασε σε σχέση και με άλλα εργοστάσια που έχω δει σε όλη την Ευρώπη. Και αυτή η κουλτούρα που υπάρχει εδώ από τους εργαζόμενους είναι τεράστιο στοιχείο αισιοδοξίας για μένα και θα πρέπει μαζί να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Εμείς θα κατεβάσουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα μέχρι το καλοκαίρι. Θα το διαβουλευτούμε με την τοπική κοινωνία, τους κατοίκους της Μεγαλόπολης, με τον Δήμαρχο και θεσμικά και με τους κατοίκους, ούτως ώστε να έχουμε το χρόνο να απορροφήσουμε τις ιδέες που θα υπάρχουν, τις αντιδράσεις και να κάνουμε άμεσα. Αυτή η κυβέρνηση θα πάρει την ευθύνη να σχεδιάσει και να υλοποιήσει την επόμενη μέρα, όχι μόνο να ανακοινώσει. Κύριε Υπουργέ, πόσο σημαντικό είναι η υπογραφή του αγωγού, αυτό τη συνθήκη η οποία έγινε, και πόσο θα έχει τα οικονομικά ωφέλη η χώρα μας, αλλά και τόσο η Μεγαλόπολη, μιας και που διέρχεται παραπλεύρος ή και μέσα ο αγωγός αυτός της συμφωνίας. Το ΙΣΜΕΤ, μιλάτε για το ΙΣΜΕΤ. Κοιτάξτε, είναι, η συμφωνία του ΙΣΜΕΤ είναι πολύ σημαντική γεωπολιτικά, γιατί θα δώσει τη δυνατότητα να έρθει φυσικό αέριο στην Ευρώπη χωρίς να περνάει από την Τουρκία. Φυσικό αέριο που θα έρθει από την Κύπρο, από το Ισραήλ, σε συνεργασία από τα κοιτάσματα που υπάρχουν εκεί. Θα αυξήσει την ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας και ολόκληρης της Ευρώπης. Στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια το φυσικό αέριο, η πηγή του φυσικού αερίου ήταν κυρίως στο βορρά και λόγω της μείωσης των κοιτασμάτων σε όλο το βορρά, είτε μη λόγω του κλεισίματος της παραγωγής φυσικού αερίου στην Ολλανδία, της μείωσης στη Σκωτία, σιγά σιγά η πύλη του φυσικού αερίου για όλη την Ευρώπη γίνεται η νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι σημαντικό λοιπόν για μας αυτό το έργο και οικονομικά αλλά και πολιτικά και γεωστρατηγικά, γιατί θα μας επιτρέψει να είμαστε η ανεξάρτητη πύλη της Ευρώπης για φυσικό αέριο. Όταν προχωρήσει θα πάρει ακόμα καιρό τεχνικά να οριμάσει το έργο και οικονομικά να το οριμάσει το έργο. Συνεχίζουμε με ρυθμό σταθερό μαζί με τους άλλες συμμετέχοντα κράτη και τις συμμετέχοντες εταιρείες, αλλά όταν τελειώσει ο σχεδιασμός είμαι σίγουρος θα έχει μεγάλα πλεονεκτήματα και για τη χώρα μας και για την Πελοπόννησο. Θα μας κάνετε και μια μικρή αναφορά όσο αφορά και για το πόσο μπορεί να παίξει και ρόλο το θέμα των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, που δεν έχει βρεθεί μια άμεση λύση
τεκμηριωμένη ακόμα και θα τα πούμε, θέλω αυτά να τα συζητήσουμε στο πρώτα στο Δημοτικό και το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά νομίζω δρομολογούνται πολύ καλές λύσεις από την περιφέρεια, τις οποίες θα τις ανακοινώσουμε σήμερα το βράδυ. Παίζει ρόλο και ο προηγούμενος σχεδιασμός της προηγούμενης περιφέρειας. Θα τα πούμε το βράδυ, στη συνέντευξή σου το βράδυ. Κάτι άλλο όμως που καίει όλους τους Έλληνες, κύριε Υπουργέ, είναι οι αυξημένες τιμές στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Δεν καίει μόνο τη Μεγαλόπολη, όλη την Ελλάδα. Προς αυτή την κατεύθυνση θα γίνει κάτι. Είμαστε από τα ακριβότερα, από τις ακριβότερες χώρες σε αυτό το τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το θέμα που είπε συνάδελφος, μη φεύγουν πολλοί πελάτες ΔΕΗ και πάνε σε άλλους με πιο φθηνές διελεύθερες. Τι γίνεται με αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, η ΔΕΗ την πήραμε σε μια κατάσταση οικονομική η οποία δεν ήταν καθόλου καλή. Έπρεπε και να ανεβάσει τις τιμές. Έγινε βέβαια αντιστάθμιση από τη μείωση του ΦΠΑ. Αυτή η αντιστάθμιση ήταν ετεροχρονισμένη. Πρώτα μειώθηκε το ΦΠΑ και ύστερα από λίγους μήνες αυξήθηκε η τιμή. Στην πραγματικότητα οι τιμές για τους περισσότερους καταναλωτές, ιδιαίτερα τους ιδιώτες, έχουν μείνει σταθερές. Απλώς πρώτα ετεροχρονισμένα. Σε πρώτο στάδιο μειώθηκε το ΦΠΑ και μετά αυξήθηκε η τιμή. Η οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ πρέπει να είναι καλή για να μπορούν και τα τιμολόγια να είναι καλά. Με αυτό το σκεπτικό η ΔΕΗ θα προσπαθήσει και προσπαθεί και έχει την στήριξη της πολιτείας να μαζέψει τα χρήματα από αυτούς που χρωστάνε, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν χρήματα και δεν χρωστάνε. Υπήρχε μια πολιτική να μην πληρώνουν και αυτοί που έχουν. Επομένως, ήδη έχει κάνει μια σημαντική πρόοδο στα νούμερα των διακανονισμών. Οι διακανονισμοί που γίνονται και που προσφέρει η ΔΕΗ, ούτως ώστε να αρχίσουν να πληρώνονται οι απλήρωτοι λογαριασμοί, είναι πολύ καλή για την εταιρεία. Η χρηματοοικονομική της κατάσταση έχει βελτιωθεί, που της επιτρέπει να μην είναι πνιγμένη από τις τράπεζες ή να μην χρειάζεται δανεισμό. Και μόλις σταθεροποιηθεί, περιμένουμε τώρα το Φεβρουάριο ο Διευθύνοντας Σύμβουλος, ο κ. Στάσης, να ανακοινώσει καινούργιες εμπορικές πολιτικές, οι οποίες πιστεύω θα δώσουν τη